πλανήτης Γη προέρχεται από το αρχαίγωνο νεφέλωμα αερίων και σκόνης που σχημάτισε και όλο το ηλιακό σύστημα. Ένα ωστόσο γεγονός νωρίς στην ιστορία του θα σφραγίσει τη μοίρα αλλά και τη μορφή του πλανήτη μας. Είναι η εμφάνιση της ζωής. Η ζωή στη Γη έκανε τα πρώτα της αβέβαια βήματα πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η εικόνα του πλανήτη μας λίγο έμοιαζε με τη σημερινή. Οξυγόνο δεν υπήρχε στην ατμόσφαιρα, βράχοι και νερό κάλυπταν μια πολύ θερμή επιφάνεια, ενώ κομήτες και αστεροειδείς ίσως να έφεραν από το διάστημα τις απαραίτητες οργανικές ουσίες. Από αυτό ωστόσο το ταραγμένο σκηνικό θα ξεπηδήσει το θαύμα της ζωής, που από το DNA και το κύτταρο θα οδηγήσει στη σημερινή απίστευτη ποικιλία του έμβιου κόσμου, τον άνθρωπο και τις αναζητήσεις του. Από πού ξεκίνησε η ζωή, ποιες ήταν άραγε οι πρόδρομες μορφές της, φαίνεται ότι οι πρώτες οργανικές ενώσεις σχηματίστηκαν με την επίδραση των ηλεκτρικών εκενώσεων ή της υπεριόδους ακτινοβολίας και άρχισαν να συμπυκνώνονται σε λίμνες και βαλτονέρια. Από αυτό τον αρχαίγωνο ζωμό αναδύθηκαν ύστερα από δοκιμές εκατομμυρίων ετών τα βιολογικά μόρια της ζωής. Η συζήτηση με τον Μπάμπη Σαβάκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, καταλήγει στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μπάμπη, μετά το σχηματισμό της Γης, φτάσαμε κάποια στιγμή στα αμινοξέα, απλές χημικές ενώσεις, και από τα αμινοξέα στο DNA. Πώς έγινε αυτό το άλμα? Το άλμα αυτό, Γιώργο, δεν ξέρουμε πώς έγινε. Αποτελεί ένα μυστήριο. Το πώς δηλαδή από τα απλά μικρά κομμάτια το οποίο είμαστε φτιαγμένοι, καταλήξαμε σε αυτό το πολύ πολύπλοκο πράγμα. Πρέπει να πω ότι παρόλο που ο οργανισμοί είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ πολύπλοκοι, στη βάση τους είναι ίδιοι. Έχουν τους ίδιους μηχανισμούς με τους οποίους δουλεύουν τα κύτταρά τους. Παρομοιάστηκε αυτό το κενό που έχουμε με την κατάσταση που έχουμε με τις αψίδες. Μια αψίδα κλασική παλιά με πέτρες, για να σταθεί χρειάζεται όλες τις πέτρες. Ναι, προφανώς αν δεν καταλαβαίνεις γιατί υπάρχει μία, δεν μπορεί να την καταλάβεις και για τις άλλες. Ακριβώς. Είμαστε λοιπόν και εμείς υψηλής τεχνολογίας οργανισμοί που όλα τα κομμάτια χρειάζονται για να λειτουργήσει το κύτταρο, που είναι η βάση της ζωής. Για να φτιάξεις λοιπόν την αψίδα, φτιάχνεις ένα μικρό ύψωμα με χώμα, στείνεις επάνω την αψίδα, βάζεις και την τελευταία πέτρα και μετά βγάζεις το ύψωμα με το χώμα. Αυτό που μας λείπει τώρα, στη γνώση μας, είναι από τι αποτελεί το αυτό το ύψωμα με το χώμα. Τόσο βασικό είναι το κενό μας. Είναι. Ξέρουμε πάρα πολλά για το τι έγινε μετά. Από τη στιγμή που είχαμε κύτταρα, από τη στιγμή που είχαμε αναπαραγωγή του γενετικού υλικού. Πόσα χρόνια πήρε όλη αυτή η γνώση και πόσα θα πάρει ακόμα? Ναι. Μέχρι το 50 δεν ξέραμε ποια είναι η βάση του γενετικού υλικού. Τώρα το μάθαμε. Πριν από 50 χρόνια ήταν αδιανόητο ότι θα ξέραμε τι είναι το γενετικό υλικό και πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν αδιανόητο να μάθουμε ποια είναι η δομή του ατόμου. Το
DNA είναι το θαυμαστό πολύπλοκο μόριο που περιέχει τα σχέδια της γήινης ζωής. Βρίσκεται σε κάθε ζωντανό οργανισμό, στον εγκέφαλο ή στο φύλλο ενός δέντρου. Στον άνθρωπο, μια και μόνο αλυσίδα DNA περιέχει 3 δισεκατομμύρια βιοχημικές οδηγίες. Ενώ αν ενώσουμε όλα τα νήματα του DNA που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, θα καλύπταμε την απόσταση γης ηλίου. Υπακούοντας τις δικές του οδηγίες του DNA, το κάθε κύτταρο παρουσιάζει σε εκπληκτική μικρογραφία όλες τις λειτουργίες της ζωής. Ο Αϊνστάιν, αλλά και η Μέριλιν Μονρό, ήταν κάποτε ένα και μόνο κύτταρο. Το μακρύ ταξίδι μας προς την νοημοσύνη αρχίζει από την ελάχιστη μονάδα ζωής, ένα γονιμοποιημένο οάριο. Οι κλασικές σπουδές ανθούν αιώνες τώρα στη Χαϊδελβέργη. Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας με ερευνητές από όλα τα ευρωπαϊκά έθνη επεκτείνει αυτή την παράδοση στο πιο σύγχρονο πεδίο της γνώσεως, τα μόρια και τους μηχανισμούς της ζωής. Την ημέρα που οι σκέψεις και η αναζήτηση της Βερενίκης οδηγούν εκεί τα βήματά μου, υπάρχει μια ατμόσφαιρα επισημότητας. Εγγενιάζεται μια καινούργια πτέρυγα των εργαστηρίων, που θα φέρει τιμητικά το όνομα δύο κατόχων του βραβείου Νόμπελ, της Christian Nusslein και του Eric Weisshaus. Σήμερα η πρόοδος της επιστήμης γίνεται σε εργαστήρια ή αίθουσες σεμιναρίων, σε συνέδρια και οθόνες υπολογιστών. Όμως η αλληλοεπίδραση των όριμων με τους νεότερους ερευνητές παραμένει αναντικατάστατη. Η σχέση δασκάλου και μαθητή υπήρξε πάντοτε ιερή. Thank you. Η Ελλάδα μοιάζει να το αγνοεί. Ωστόσο, έξω από τα σύνορά της, πολλοί Έλληνες επιστήμονες τιμούν την πατρίδα τους. Διευθυντής σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιολογίας είναι ο Φώτης Καφάτος, από πολύ νέος καθηγητής στο Χάρβαρντ και αργότερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φώτη, είμαστε εδώ στο εργαστήριό σου της Μοριακής Βιολογίας στη Χαϊδελβέργη. Τι καινούρια στοιχεία υπάρχουν σε αυτή τη δραστηριότητα? Πολλά πράγματα, Γιώργο, αλλά θα μπορούσαμε να αρχίσουμε ίσως από ένα παράδειγμα. Θα έλεγα τη νέα αντίληψη για την έναρξη της ζωής και την εξέλιξή της. Το πρώτο στοιχείο αυτού του πράγματος είναι ποιο ήταν το αρχικό είδος ζωής. Βασικά υπήρχαν δύο ιδέες. Μια είναι το DNA, που ξέρουμε πως σήμερα είναι το γενετικό υλικό, και το άλλο οι πρωτεΐνες, που είναι οι λειτουργικές ενότητες του κυττάρου. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήταν δηλαδή ένα λάθος δίλημα. Λάθος δίλημα, γιατί δεν είχαμε καταλάβει ότι μια ενδιάμεση μορφή του RNA είναι πολύ σημαντικό και έχει ιδιότητες και του DNA και του RNA. Και σήμερα μιλάμε για τον αρχικό κόσμο σαν τον κόσμο του RNA. Αυτό συμβαίνει διότι το RNA είναι μεν νουκλεϊκό οξύ, δηλαδή μπορεί να κρατήσει γενικές πληροφορίες, και από την άλλη μεριά μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένζυμο, όπως είναι οι πρωτεΐνες. Και αυτό σήμερα έχει οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες για μελέτη της εξέλιξης στο δοκιμαστικό σωλήνα, ώστε να επιλέξει κανείς νέα είδη ενζήμων RNA που έχουν και μεγάλες εφαρμογές δυνητικά και ενδιαφέρουν πάρα πολύ και φαρμακευτικές εταιρείες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν κάνω λάθος αν πω ότι μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα πια θα βρούμε αυτά τα στοιχεία της ζωής που είπαμε στην αρχή. Για την πρώτη αρχή της ζωής, ναι. Και επίσης ότι μας επιτρέπει να ξαναγυρίσουμε στις αρχικές αυτές συνθήκες, επιλέγοντας νέες μορφές ενζήμων ειδικά που έχουν εφαρμογές στη ζωή μας. Το δεύτερο στοιχείο της έναρξης της ζωής είναι η ανακάλυψη αυτού που λέμε του τρίτου βασιλείου της ζωής.
Αρχικά πιστεύαμε ότι υπήρχαν δύο είδη ζωής, αν θέλεις, τα λεγόμενα προκαριωτικά, δηλαδή οι οργανισμοί που δεν έχουν πυρήνα, όπως είναι τα βακτήρια, και το δεύτερο είναι οι ανώτεροι οργανισμοί, τα ευκαριωτικά, που έχουν πυρήνα. Τελικά, τα τελευταία 10 χρόνια φάνηκε ότι υπήρχαν και κάτι άλλοι οργανισμοί, πολύ παράξενοι, αλλά δεν πίστευε κανείς αυτή την ιδέα με τις κλασικές τεχνικές. Και γι' αυτό γυρίζω πάλι στην ερώτησή σου, τι είναι στη μορική βιολογία. Η μορική βιολογία τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει τελικά ότι υπάρχει και ένα τρίτο βασίλειο, ή όπως μου αρέσει να το λέω, είναι μια τρίτη ήπειρος της ζωής. Έτσι που το λες, σαν εξαιρετικά σημαντικό, σαν να ανακαλύπτουν την Αμερική. Ακριβώς. Σαν ανακαλύπτουν μια νέα ανακάλυψη αντίστοιχη με τον Κολόμπο. Η τρίτη κατηγορία αυτή που ανακαλύφθηκε είναι τα λεγόμενα αρχαία. Αρχικά είχαν ονομαστεί αρχαιοβακτήρια, δηλαδή ότι ήταν μια αρχική μορφή βακτηρίων. Τώρα ανακαλύφθηκε ότι δεν είναι αυτό το πράγμα, διότι με μοριακές τεχνικές έχει αποδειχθεί ότι απέχουν τόσο πολύ από τα βακτήρια όσο και από τους ανώτερους οργανισμούς. Και ονομάζονται αρχαία. Και ονομάζονται αρχαία. Το άλλο στοιχείο τους που είναι πολύ ενδιαφέρον, τρομερά ενδιαφέρον και έχει σχέση με την αρχική μορφή της ζωής, είναι ότι σε μεγάλο ποσοστό ζουν σε πολύ αφιλόξενα περιβάλλοντα. Δηλαδή ζουν σε θερμές πηγές κοντά στους 100 βαθμούς ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή σε πάγο που λιώνει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν το περιβάλλον στο οποίο ξεκίνησε η ζωή γύρω στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Και ένα περιβάλλον που τελικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει και σε άλλους πλανήτες και έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα, που βάζει, ας πούμε, το ερώτημα αν τελικά είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή όχι. Κάθε τμήμα DNA περιέχει χιλιάδες χωριστά γονίδια. Οργανωμένα σε χρωμοσώματα, τα γονίδια μεταφέρουν τις κληρονομικές πληροφορίες από το χρώμα των ματιών έως τις λεπτομέρειες μιας ρητίδας. Καθώς το DNA είναι το επιτελείο της ζωής, σαν να έχει συνείδηση της υψηλής αποστολής του. Έτσι, οι οδηγίες του είναι κωδικοποιημένες. Ως κώδικα χρησιμοποιεί μια ειδική αλφάβητο που έχει 4 μόνο γράμματα. Το κάθε γράμμα είναι ένα πολύπλοκο μόριο που σε διαφορετική κάθε φορά αλληλουχία με τα άλλα συνθέτει το DNA. Οι δυνατοί συνδυασμοί είναι προφανώς αναρρύθμιτοι και αυτό δημιουργεί την απίστευτη ποικιλία των έμβιων μορφών. Πώς θα έμοιαζε όμως από κοντά το DNA, επιβεβαιώνοντας ότι η φύση παρουσιάζει μια βαθύτερη ομορφιά? Το νήμα της ζωής έχει την αναπάντεχη δομή μιας διπλής έλικας, όπως μιας τριφογυριστής σκάλα. Μια απίστευτη ιδιότητα κάνει ωστόσο τη διπλή έλικα του DNA κλειδί στην κατανόηση του έμβιου κόσμου, ότι αυτοαντιγράφεται. Με τη βοήθεια ενζήμων, η κάθε έλικα του χρησιμοποιείται σαν καλούπι για να συνθέσει την αντικριστή της. Έτσι άρχισε το θαύμα της αναπαραγωγής, που θα διαρκέσει όσο διαρκεί η ίδια η ζωή. Το μήνυμα του DNA μπορεί να διαβαστεί εκατομμύρια φορές, γράφεται όμως μόνο μια φορά όταν στοιχειοθετείται. Κατά κάποια έννοια είμαστε όλοι αθάνατοι,
αφού το DNA που μας κάνει αυτό που είμαστε κληρονομιέται από γενιά σε γενιά. Έτσι κι αλλιώς, οι λέξεις DNA, γονίδια, γενετικός κώδικας είναι μέρος πια της καθημερινότητας, της ελπίδας και των φόβων μας. Φέρνουν στο μυαλό τους στίχους του ποιητή, υψώνονται πίδακες στη λυπνή, ορισμένες λέξεις, λέξεις χρησμοί, λέξεις με σημασία απροσμέτρητων δια το παρόν και δια το μέλλον. Πάντα εδώ με το μικροσκόπιο βλέπω μερικές πολύ όμορφες, μάλιστα μεσογειακές μύγες. Και από ό,τι είπαμε, και αυτές οι μύγες, αλλά και ο άνθρωπος και ο χιμπατζής έχουν κάτι κοινό, το DNA. Ο θεμελιακός τους λίθος είναι το DNA. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο αυτό το DNA και του χιμπατζή και του ανθρώπου και της μύγας και κάποιου μικροβίου πιθανόν. Είναι το ίδιο τελικά. Το DNA είναι το ίδιο. Στην πραγματικότητα είναι όμορφες, ναι, και εμένα μου αρέσουν. Το DNA είναι το ίδιο. Χημικά είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο μόριο, τους ίδιους δεσμούς έχει, τις ίδιες βασικές μονάδες και οι μηχανισμοί με τους οποίους αντιγράφεται είναι ίδιοι. Αυτό μας λέει ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί είχαν ένα κοινό πρόγονο. Μια κοινή καταγωγή. Ο κοινός πρόγονος των μυγών και ημών είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Παλιώς. Δεν ξέρουμε τι μορφή είχε, πάντως σίγουρα υπήρξε ένας κοινός πρόγονος. Ναι, αλλά ένα λεπτό τώρα. Αν υπήρχε ένας κοινός πρόγονος, ένα DNA, το οποίο αναπαράγεται, διπλασιάζεται, πώς φτάσαμε σε αυτή την μεγάλη ποικιλία των εύγειων οργανισμών? Φαίνεται λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς. Αυτό έγινε με την εξέλιξη. Κάθε φορά που το DNA διπλασιάζεται, για να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία του βιβλίου, κάθε φορά που γίνεται μια ανατύπωση, υπάρχει η πιθανότητα σε κάποιο σημείο να γίνει ένα λάθος στην αντιγραφή. Κάποιο γράμμα να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο, αλλάζοντας έτσι το νόημα. Τέτοια λάθη γίνονται συνέχεια. Τα λέμε λάθη, δεν είναι λάθη, είναι οι μεταλλάξεις. Και αυτές είναι που δημιουργούν την πολύ μεγάλη πολυμορφία που υπάρχει στους οργανισμούς, η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, η πρώτη ύλη για την εξέλιξη. Η κινητήρια δύναμη είναι η επιλογή. Επιλέγει επιλέγονται ορισμένες από τις μορφές και αυτές με τον καιρό, αν δώσεις αρκετό χρόνο, και 1 δισεκατομμύριο χρόνια είναι αρκετός χρόνος, αλλάζουν. Και οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες μορφές. Εκτός από τις μύγες που χορεύουν εδώ, ένα άλλο είδος μύγας, η δροσόφυλλα, διαθέτει 4 φτερά. Η δροσόφυλλα έχει εντατικά μελετηθεί από τους βιολόγους. Είναι δυνατόν όμως να έχει κάποια σχέση με τον άνθρωπο? Δες εδώ πέρα τη μύγα δροσόφυλλα. Φαίνεται ακόμα και εδώ ωραία. Ωραία είναι, αλλά είναι λίγο παράξενη. Γιατί αν προσέξει έχει 4 φτερά και όχι 2 όπως έχουν συνήθως οι μύγες. Αυτό οφείλεται σε μια ομάδα ρυθμιστικών γονιδίων, τα λεγόμενα ομοιωτικά γονίδια, που αν εκφραστούν όχι κανονικά αλλά κάπως διαφορετικά, παράγουν 4 φτερά αντί για 2. Ή, για να το πούμε τώρα σε σχετικά με την αρχική σου ερώτηση, τα ομοιωτικά γονίδια αυτά υπάρχουν όχι μόνο στις μύγες αλλά και σε εμάς. Μόνο που σε εμάς βέβαια δεν φτιάχνουν φτερά, γιατί δεν έχουμε φτερά. Δηλαδή τα βρίσκομαι σε κάθε ανώτερο οργανισμό. Τα βρίσκομαι σε κάθε ανώτερο. Ακριβώς. Και το πώς φτιάχνεται η μορφή του σώματος του κάθε οργανισμού εξαρτάται από το πώς και πού λειτουργούν αυτά τα ρυθμιστικά γονίδια. Και η εξέλιξη τώρα δρά σε αυτό το επίπεδο να ελέγξει με τις ρυθμιστικές περιοχές του πού και πότε εκφράζονται τα αριθμιστικά. Δηλαδή η εξέλιξη δεν είναι σύμφωνα με τα νεότερα μια μακροσκοπική διαδικασία, βρίσκεται στη βάση αυτή καθεαυτή των γονιδίων. Ακριβώς. Ξαναγυρίζουμε στη βασική ιδέα ότι η μοριακή βιολογία μας επιτρέπει να μπούμε σε βάθος σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Διότι το φαινόμενο της εξέλιξης το ξέρουμε 100 χρόνια και. Αλλά τώρα καταλαβαίνουμε στο μοριακό επίπεδο πώς δουλεύει. Το καταπληκτικό τώρα και το καινούριο είναι ότι και τα αριθμιστικά γονίδια μοιάζουν μεταξύ τους στους λεγόμενους ανώτερους οργανισμούς, μέχρι και κάτω τα σκουλίκια, τους μύκητα κτλ.
Αυτό δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, αλλά που εντάσσεται σε μια ιδέα, την καταπληκτική ιδέα του Γιακόμπ, του λεγόμενου εξελικτικού μαστορέματος. Μ' αρέσει η λέξη, μαστόρεμα. Μαστόρεμα, ακριβώς. Μια λέξη που κάτι μας θυμίζει. Ακριβώς, μας θυμίζει ότι η εξέλιξη δρά σαν μάστορας και όχι σαν μηχανικός. Ο μηχανικός θα κάτσει στο γραφείο του και θα κάνει από την αρχή σχεδίαση επί χάρτου να φτιάξει, ας πούμε, το κύτταρο. Η εξέλιξη δεν δουλεύει έτσι. Δεν ξαναρχίζει από την αρχή κάθε φορά, αλλά παίρνει ό,τι έχει γύρω της, όπως κάνει ο μάστορας, που θα πιάσει ένα κομμάτι μέταλλο από εδώ, μια καρφίδα κτλ. Για να μαστορέψει κάτι. Θα χρησιμοποιήσει κάτι, θα πετάξει κάτι άλλο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, η ιδέα αυτή, την οποία προέτεινε ο Γιακόμπ, πριν ακόμη υπάρχουν τα στοιχεία, αποδείχθηκε πλήρως από τις τελευταίες ανακαλύψεις της αναπτυξιακής βιολογίας. Στην ιστορία της ζωής, για πρώτη φορά ένα είδος της, ο άνθρωπος, μπορεί να επέμβει στα κύτταρα και στο γενετικό υλικό των άλλων ειδών, ακόμα όμως και στο δικό του. Η βιολογία γίνεται έτσι μια κατασκευαστική επιστήμη και η γενετική μηχανική αποτελεί σημαντική της δραστηριότητα. Ποιες θα είναι άραγε οι συνέπειες για το μέλλον του ανθρώπου? Με την πολυμήχανη γνώση του που ξεπερνά κάθε προσδοκία, ο άνθρωπος προχωρεί προς το καλό ή το κακό, έγραφε από παλιά ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Ίσως γι' αυτό, εκεί ψηλά από τον αστερισμό που παρακολουθεί τα ανθρώπινα, σκιές περνούν από τα μάτια και από την ψυχή της Βερενίκης. Βλέπεις εσύ τη βιολογία καθώς έρχεται ο καινούριος αιώνας? Είναι πράγματι η επιστήμη του 21ου αιώνα, όπως λένε ότι η φυσική ήταν του 20ου αιώνα, ή κάθε επιστήμη τοποθετεί τον εαυτό της στο κέντρο του κόσμου? Κοίταξε, για μένα η βιολογία είναι μια συγκλονιστική πραγματικά επιστήμη. Και συγκρίνω, η φυσική πραγματικά μας οδηγεί στην κατανόηση της ύλης, του σύμπαντος, τόσο στην πιο μικροσκοπική του δομή, όσο και στα απέραντά του. Με τον ίδιο τον τρόπο, η βιολογία πια σήμερα μας οδηγεί στην κατανόηση της ζωής, του ζωντανού σύμπαντος, δηλαδή, σε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε ανακαλύψει το τρίτο βασίλειο της ζωής, στις παγωμένες εκτάσεις του βορρά ή στις καυτερές πηγές που αναβλύζουν από τα βάθη του ωκεανού. Έχουμε κατανοήσει πώς το κύτταρο λειτουργεί σαν μηχανή. Έχουμε την απάντηση στο ερώτημα που απασχολούσε τον Αριστοτέλη, πώς το αυγό εξελίσσεται σε κάποια και η κάποια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Βέβαια, η ερμηνεία κάποιου πράγματος δεν καταργεί το θαύμα. Το θαύμα πάντα υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει, αλλά η προσπάθεια του ανθρώπου πάντα είναι και αυτή. Αυτό είναι το κέντρο της επιστήμης, να κατανοήσει η καθαρή γνώση. Και τελευταία, ας πούμε, με την ανακάλυψη του DNA, καταλαβαίνουμε πια και τον ίδιο μας τον εαυτό στην υλική του βάση. Και είναι πολύ σίγουρο ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα καταλάβουμε όλα μας τα γονίδια. Αυτά όλα φαίνονται πολύ εντυπωσιακά και μάλιστα η χαρτογράφηση αυτή του μικρού σύμπαντος που είναι ο ανθρώπινος οργανισμός σε ένα βαθμό θυμίζει τη χαρτογράφηση που οι άλλες επιστήμες προσπαθούν να κάνουν στο σύμπαν, να έχουμε μια πραγματική εικόνα. Εσύ Φώτη, με τη γνώση που σου δίνει η βιολογία, νομίζεις ότι ο αιώνας που έρχεται θα είναι καλύτερος γενικά για τον άνθρωπο? Γιώργο, με ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος γνωστός για την αισιοδοξία μου. Και τουλάχιστον όσον αφορά τη γνώση και την επιστήμη, είμαι απόλυτα αισιόδοξος για τα πράγματα που θα μπορέσουμε να μάθουμε και τα πράγματα που αυτή η γνώση θα μπορέσει να μας ανοίξει νέους ορίζοντες. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που βάζεις, πρέπει να πω ότι διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Διότι δεν είναι θέμα μόνο η γνώση, αλλά και η χρησιμοποίησή της. Και να σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η γνώση υπάρχει ότι το κάπνισμα σήμερα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία. Ότι σκοτώνει
περίπου τους μισούς ανθρώπους που αρχίζουν το κάμισμα από τα 15 τους χρόνια, αυτή η γνώση υπάρχει. Αλλά δεν δρούμε πάνω σε αυτή τη γνώση. Και εκεί πέρα μπαίνει το ερώτημα πώς η κοινωνία αξιοποιεί τη γνώση και πώς εμείς σαν επιστήμονες θα μπορέσουμε ίσως να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά φυσικά όχι μόνο εμείς.